Controller, μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε και πάλι για κάποιες επιπρόσθετες πληροφορίες από το νοσοκομείο με τον γιατρό τον Χρήσανθο τον Γεωργίου. Τώρα, ο κοινοτάρχης Μενίκου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Έχετε εσείς αντικρίσει το θύμα αιμόφυρτο? Εγώ δεν γνωρίζα τίποτε. Δέχτηκα δύο τηλεφωνήματα από την αστυνομία Μπεριστερώνας. Ήμουν στο καφενείο, έπαιζε τα χαρτιά. Ήρθε το περιπολικό της αστυνομίας, μπήκα μέσα, μου εφώναξα, χωρίς να γνωρίζω τίποτε. Μου ζήτησαν να τους πω πληροφορίες, τους έδωσα τις πληροφορίες όσον αφορά για τη συγκεκριμένη φάρμα. Επήγαμε εκεί. Μόλις επήγαμε εκεί, σταμάτησε το αυτοκίνητο, κατεβήκαμε κάτω. Ο αστυνομικός, όπως προχώρησε, εδέχτηκε απειλές από το συγκεκριμένο δολοφόνο να μην προχωρήσουμε. Ο αστυνομικός χειρίστηκε το πολύ ψύχρεμα και καθησύχασε 2-3 φορές το δολοφόνο. Και σε μια στιγμή, όπως τον καθησύχασε, επέταξε το μαχαίρι χαμή. Μάλιστα. Και πήρε το μαχαίρι ο αστυνομικός και προσπαθούσε να τον καθησυχάσει, να τον ηρεμήσει, γιατί ήταν σε πολλά έντονα ο συγκεκριμένος. Μπορείτε να μας περιγράψετε την εικόνα που αντικρίσατε, κύριε Καλογύρου? Η εικόνα που αντικρίσα, τι σας πω, ήταν ο πατέρας που ήταν μέσα σε ένα δωμάτιο, πεσμένος πάνω σε ένα κρεβάτι και τον είδα μαχαιρωμένο στο λαιμό. Ήρθε το ασθενοφόρο, μπήκε μέσα, μπήκαν κάποιοι άλλοι και βοήθησαν και τον έβγαλαν έξω. Τη στιγμή εκείνη ήταν ζωντανός. Τον έβαλαν στο ασθενοφόρο, αλλά από ό,τι είδαμε και τους γιατρούς που προσπαθούσαν να τον βοηθήσουν, ότι ήταν μάτια πλέον. Μάλιστα. Και αντιλαμβάνομαι ολόκληρη κοινότητα εκεί Μενίκου είναι ανάστατη από αυτό το περιστατικό. Γιατί αναμφίβολα πρόκειται για μια οικογενειακή τραγωδία, κύριε Καλογύρου. Η αστυνομία ερευνά τα κίνητρα που όπλησαν τον δράστη. Να αναφέρομαι να μάθουν οι ακροατές μας ότι οι συγκεκριμένοι δεν είναι μενικιώτες, είναι ξένοι, οι οποίοι αγόρασαν φάρμα. Και δυστυχώς έχουμε πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις ξένων μέσα στην κοινότητα μας. Η κοινότητα μας είναι μια φιλήθικη κοινότητα. Αυτά τα πράγματα δεν μας αρμόζουν να γίνονται. Δυστυχώς έγινα μια-δυο φορές. Τι να κάνουμε? Είναι λυπηρό. Αυτή τη στιγμή έχουν αποχωρήσει, είναι ακόμη αποκλεισμένη η σκηνή. Βλέπουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, και την πρώτη φωτογραφία, ναι, από την περιοχή. Η σκηνή αποκλεισμένη από την αστυνομία, ο κόσμος όλος έφυγε από εκεί. Κατόπιν που εισηγήθηκε η αστυνομία να φύγουν όλοι, φύγαν όλοι. Και είναι μόνο η αστυνομία. Εσείς το τελευταίο καιρό ίσως γίνατε μάρτυρες είτε από κατοίκους για την οποιαδήποτε παρατήρηση να υπήρξε κάποια ένταση στο συγκεκριμένο χώρο της Μάντρας, να σιγοψιθυρίζει το κάτι που ίσως να σας κινούσε τις υποψίες ότι επίκειτο έτσι ένα ξέσπασμα? Όχι, όχι. Ήταν ένας άνθρωπος ήσυχος πολύ, πήγαινε στο καφενείο και από το καφενείο στη φάρμα του δεν ενόχλησε κανέναν ποτέ του. Ήταν πολύ ήσυχος και ήρεμος άνθρωπος ο πατέρας του. Ζούσε μόνος? Ζούσε μόνος, ναι, μέσα στη φάρμα του, σε κακές συνθήκες. Σε υπό ποιες συνθήκες? Σε κακές συνθήκες, λέω. Μάλιστα. Και έγινε το μοιραίο να συμβεί αυτό το έγκλημα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καλογύρου, για την τηλεφωνική που σας πάρει.